Ο πρώτος καύσωνας είναι πρώτων πυλών και έχουμε μαζί μας τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Να δούμε, Κλέαρχε, και πόσο θα διαρκέσει. Καλό μεσημέρι, Ευλαμπία. Πράγματι, λοιπόν, φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί σε ανωδική τροχιά. Να ξεκινήσουμε όμως από τα της σημερινής ημέρας, γιατί και σήμερα είναι μια αρκετά ζεστή ημέρα. Όπως θα δούμε στον χάρτη μας, αναμένουμε τις αμέσως επόμενες ώρες τον υδράργυρο να βρεθεί κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για κάποιες έτσι περιοχές της υπηρετικής χώρας, ιδιαίτερα θα λέγαμε σε περιοχές που δεν επιδρά τόσο η θάλασσα, κλειστά δηλαδή γεωγραφικά διαμερίσματα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος προς την περιοχή της Αργολίδας, στα πιο δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά και προς την περιοχή της Βοιωτίας. Αύριο τώρα, με τη βοήθεια και των μελτεμιών, των βοριάδων, θα δούμε λίγο τον υδράργυρο να υποχωρεί. Έτσι λοιπόν να αναμένουμε θερμοκρασίες κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Να τονίσουμε όμως, Ευλαμπία, ότι αυτές οι θερμοκρασιακές τιμές θα συνδυάζονται και με αυξημένες έτσι τιμές σε ό,τι αφορά την ένταση του ανέμου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα πάμε έτσι μέχρι και την Τρίτη, όπου στη συνέχεια, όπως θα δούμε και στον τελευταίο μας χάρτη, τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν μια πολύ θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής να κινείται πιο ανατολικά. Θα ανέβει αρκετά ο υδράργυρος. Περιμένουμε προς την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θερμοκρασίες κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε όμως τώρα πόση θα είναι η διάρκεια αυτού του ισχυρού θερμού κύματος και αν τελικά θα χαρακτηριστεί σαν καύσωνας σύμφωνα και με τα νεότερα στοιχεία που θα πάρουμε τις επόμενες ημέρες.